Εδώ η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση, βασικά, γιατί αυτό είναι η γενικότερη αντίληψη που εκφράζεται, φαίνεται να ζηλεύει αυτό που γίνεται τα στρατόπεδα προσφύγων στην προσφύγων, των Παλαιστινίων, των έγκλειστων στη Γάζα, και φαίνεται να τίνει προς αυτή τη δημιουργία τέτοιου είδους κέντρων κράτησης από hot spot μέχρι φιλοξενία σε εισαγωγικά, τα οποία φυσικά φιλοξενούν ανθρώπους οι οποίοι είναι νομικά φυλακισμένοι και τυπικά φυλακισμένοι σε πολλές περιπτώσεις, και θα εξηγήσει και η Κέλλη αργότερα γιατί. Άρα λοιπόν, εδώ μιλάμε για δημιουργία κάποιων στρατοπέδων. Το συγκεκριμένο στρατόπεδο της Μαλακάσης είναι στρατιωτικό στρατόπεδο, δηλαδή δημιουργήθηκε από το στρατό. Ελέγχθηκε τους πρώτους δύο μήνες από το στρατό και το τελευταίο ένα μήνα και κάτι από κάποιους εκπροσώπους του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής που ήρθαν στο στρατόπεδο για να το διοικήσουν. Περιλαμβάνει Αφγανούς πρόσφυγες. Οι Αφγανοί είναι πρόσφυγες, δεν είναι μετανάστες, και τώρα παράτυποι μετανάστες επειδή έχουν διαθέτουν εκπρόθεσμα χαρτιά απέλασης. Και δυστυχώς, όπως ακούσαμε και πριν, οι συνθήκες διαβίωσης στη διαβάθμιση αυτή στην ιεραρχία πρέπει να βρίσκονται στα πιο χαμηλά στάδια, επίπεδα. Υπήρχε η φιλανθρωπία, τα χρήματα που μαζεύονταν από κάποιες οργανώσεις, κυρίως χριστιανικές, ο Ερυθρός Σταυρός κλπ. Τώρα είναι μια επιχείρηση ολόκληρη, η οποία τα τελευταία χρόνια, πολλά αρκετά χρόνια, στείνεται σε συνεργασία με κράτη, κυβερνήσεις, θεσμούς ευρωπαϊκούς και διεθνείς, παρακλάδια ΜΚΟ του ΟΗΕ και άλλων ΜΚΟ, μη κυβερνητικών, παύλα κυβερνητικών, οι οποίες διαχειρίζονται πάρα πολλά χρήματα, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, και τα οποία στείνουν αυτό το παιχνίδι, αυτή την ιστορία της διαχείρισης, της εξαθλίωσης αυτών των ανθρώπων. Εγώ δίνω το λόγο τώρα στην Κέλλη. Γεια σας και από μένα. Από πού να ξεκινήσει κανείς για να περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί με στο συγκεκριμένο στρατόπεδο? Εντάξει. Το συγκεκριμένο στρατόπεδο, από τη στιγμή που ξεκίνησε να φιλοξενεί πρόσφυγες, ξεκίνησε να βρίσκει μπροστά του και εμάς, ας πούμε, σαν ομάδα αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες Μαλακάσης. Προφανώς όχι μόνο για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση με αυτόν τον τρόπο δραστηριοποιούμαστε. Αυτό που έγινε για δύο μήνες από τη στιγμή που αυτοί οι άνθρωποι μπήκανε και φιλοξενήθηκαν και ξεκίνησαν να φιλοξενούνται σε αυτό το στρατόπεδο, είχε να κάνει κατά κύριο λόγο με το κατά πόσο οι άνθρωποι που ήμασταν εμείς εκεί πέρα, οι άνθρωποι από την ομάδα αλληλεγγύης, αλλά και κόσμος ο οποίος είτε δεν εντασσόταν είτε εντασσόταν κατά καιρού σε αυτή την ομάδα, να βοηθήσει, να δείξει αλληλεγγύη, να δείξει μια ανθρωπιά και να μπει σε μια διαδικασία, ας πούμε, να βοηθήσει προς μια κατεύθυνση αυτόν τον κόσμο. Το βασικό πράγμα το οποίο προσπαθήθηκε να γίνει και καταφέρθηκε κιόλας σε εκείνο το χρονικό διάστημα των δύο μηνών ήταν να ενταχθούν οι πρόσφυγες μια διαδικασία όχι εξομάλυνσης της ζωής τους και άρα να ξεκινήσουν να ζουν μέσα σε ένα στρατόπεδο χωρίς προβλήματα, αλλά το να μπορούν να νιώθουν λίγο περισσότερο άνθρωποι και να μπορούν να νιώθουν λίγο περισσότερο ότι μπορούν σε ένα επόμενο διάστημα να ενταχθούν κοινωνικά στον ιστό, ας πούμε, των πόλεων κλπ. Λοιπόν, ό,τι προσπάθεια έγινε και ό,τι καταφέραμε να κάνουμε μέσα σε εκείνο το δίμηνο, από τη στιγμή που αποφάσισαν πολιτικά να στείλουν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης διορισμένους ανθρώπους από το Υπουργείο και στο δικό μας στρατόπεδο, όλα αυτά γύρισαν ανάποδα, όλα αυτά είναι σαν να μηδενίστηκαν. Ο κόσμος που ζει αυτή τη στιγμή στα στρατόπεδα, συνολικά όχι μόνο στο στρατόπεδο στη Μαλακάσα, ζει σε μια δραματική κατάσταση. Τους συμπεριφέρονται με τον πιο ρατσιστικό τρόπο, ίσως θα μπορούσαμε να πούμε, οι ίδιοι οι διορισμένοι άνθρωποι του Υπουργείου, οι οποίοι με κορώνες λέγανε πόσο τέλειοι είναι και πόσο εθελοντές και αλληλεγγύοι είναι κτλ. Ο κόσμος εξαπλώνεται μέρα με τη μέρα. Και όλο αυτό το πράγμα θεωρώ ότι αντιλαμβανόμαστε ότι βρίσκεται προς μια κατεύθυνση πλήρης εξαθλίωσης, πλήρης ανέχειας αυτού του κόσμου, έτσι ώστε να χαθεί κάθε ελπίδα από τους πρόσφυγες, να ενσωματώσουν, να εμπεδώσουν μια λογική η οποία θα λέει ότι δεν έχετε και πολλά δικαιώματα σε αυτή τη χώρα, βασικά δεν θα έχετε κανένα. Θα σας απελάσουμε κιόλας ένα επόμενο διάστημα για να τελειώνουμε μαζί σας. Και στο
ενδιάμεσο θα ζήσετε μία ζωή πολύ κακή, χωρίς υγειονομικές, ας πούμε, περιθάλψεις, χωρίς να έχετε κάποιο δικαίωμα στην κοινωνική ένταξη, χωρίς να έχετε κάποιο δικαίωμα συνολικά στη ζωή. Έτσι, θα σας εκμεταλλευόμαστε κιόλας, γιατί έχουμε και κρούσματα εμείς πάνω, έχουμε και κρούσματα ανθρώπων, οι οποίοι και πρέπει να βγάλουν, έπρεπε να βγάλουν 5-10 ευρώ μέσα στην ημέρα τους, ας πούμε. Δεν είχαν καθόλου λεφτά. Το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι πλέον είναι παράνομοι μετανάστες, και αυτό σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή ο κάθε αρμόδιος από την αστυνομία, δεν ξέρω τι, μπορεί να τους πιάσει και να τους βάλει στη φυλακή, όπως και έχει γίνει στη Μαλακάσα με 10 περιστατικά τέτοια, και δεν ξέρουμε αν έχουμε στο διάστημα αυτό και άλλα. Τον κόσμο θα τον πιάνουν με τη μόνη δικαιολογία ότι είναι παράνομοι μετανάστες και έχουν λήξει τα χαρτιά τους. Τη στιγμή που πριν 3 δευτερόλεπτα είχαν βγει από το στρατόπεδο δείχνοντας την ίδια χαρτιά στους εκεί, ας πούμε, αστυνομικούς. Βγαίνοντας, σε 3 δευτερόλεπτα τους μαζεύουν οι διάδες, τους μαζεύουν άλλοι, ας πούμε, αρμόδιοι που βρίσκονται ακριβώς έξω στο στρατόπεδο. Συμβαίνουν τέτοια πράγματα στη Μαλακάσα. Από την πληροφόρηση που είχαμε μέχρι σήμερα, τέτοια πράγματα συμβαίνουν παντού. Επίσης, από την πληροφόρηση που έχουμε μέχρι σήμερα, δεν διαφέρει σε τίποτα η λογική και όλο αυτό που συμβαίνει σε σχέση με τις ομάδες αλληλεγγύης που προσπαθούν να εκδιωχθούν βαρβάρως, ας πούμε, μέσα από τα στρατόπεδα μέσα στα οποία μέχρι τώρα δραστηριοποιούντουσαν. Αυτό συμβαίνει και στη δική μας την περίπτωση. Τι άλλο μπορείς να πεις? Να πούμε ότι εμείς σταθήκαμε κοντά στους πρόσφυγες από το Αφγανιστάν όλο αυτό το διάστημα, βοηθώντας σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη, με φάρμακα, με μεταφορές ασθενών μετά από άρνηση του ΕΚΑΒ ή αδυναμία, όχι άρνηση, αδυναμία του ΕΚΑΒ να καλύψει ανάγκες. Γίνονταν μεταφορές και εξακολουθούν να γίνονται και σήμερα με οδοντίατρους, με μεταφορές σε νοσοκομεία και γιατρούς στις γύρω περιοχές και σε νοσοκομεία της Αθήνας. Έχουμε φροντίσει πάρα πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με οικείους στο στρατόπεδο. Είχαμε 35 με 40 και κάναμε το ίδιο ακριβώς. Μεταφέραμε δηλαδή τις οικείους σε συνεννόηση σε χώρους στην Αθήνα για να μείνουν 3-4 μέρες. Όσο μπορείτε να το μαζέψουμε. Γιατί είναι πολύ το σπέρι. Ωραία. Απλά κλείνοντας, θα ήθελα να πω το εξής που έχει σχέση με την εκπαίδευση, που είναι σημαντικό ζήτημα, γιατί υπάρχει μια γενικότερη άρνηση στην περιοχή τη δικιά μας, άρνηση της κοινωνίας θα έλεγα, να κάνει αποδεκτό το αίτημα να ενταχθούν τα παιδιά αυτά στα σχολεία της περιοχής. Και μάλιστα ο Δήμαρχος έχει αναρτήσει κιόλας και έχει πάρει και μια τέτοια απόφαση. Δεν είναι αρμόδιος, έτσι, το Υπουργείο Παιδείας είναι αρμόδιο, αλλά δείχνει ακριβώς την αντίθεση αυτή που έχει η κοινωνία, εκφράζει αυτή την αντίθεση. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και επειδή πιθανόν να πούν τα παιδιά, έτσι, γιατί μιλάμε για 400 παιδιά σε ηλικίες δημοτικού σχολείου και γυμνασίου, κάποια στιγμή το Σεπτέμβριο, θεωρούμε ότι να μπουν στα σχολεία, θεωρούμε ότι πρέπει επιτακτικά να τεθεί το αίτημα της ένταξης των παιδιών αυτών ήδη από τους μήνες του καλοκαιριού, 2 μήνες μέσα στα σχολεία των περιοχών, διορίζοντας δασκάλους στο Υπουργείο Παιδείας και καθηγητές για να μπορέσουν να τα προετοιμάσουν σε κάποιο βαθμό στη γλώσσα, για να μην πάνε από τις 11 του μηνός μετά τους αγιασμούς στα σχολεία και δεν γνωρίζουν, βλέπουν και κοιτάνε δεξιά και αριστερά χωρίς να γνωρίζουν τι τους γίνεται. Αυτό θα ήθελα να πω κλείνοντας. Ευχαριστούμε και ελπίζουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι, οι αλληλέγγυες ομάδες από όλα τα στρατόπεδα κάποια στιγμή να μπορέσουν να βάλουν τέτοια ζητήματα και αιτήματα.